Στις μέρες μας, ο κινησμός και η αναλγησία, ο ατομισμός, η ίση απόσταση ανάμεσα από τον θήτη και το θύμα κυριαρχούν. Το βλέπουμε όλοι. Το πρόβλημα είναι πολιτικό βέβαια. Είναι που το νέο δεν γεννήθηκε ακόμη και το παλιό δεν πέθανε ακόμη. Ζούμε στην εποχή των τεράτων για να θυμηθούμε τον Γκράμψη. Και τότε, στα δύσκολα, καταφεύγουμε στην τέχνη. Τους παλιούς μας φίλους καλούμε τους ποιητέ μας, τους καλλιτέχνες, τους διανοούμενους, τους ανθρώπους της τέχνης της αληθινής. Παλιός γνώριμος ο Κιάν Λόουτς. Ο Λόουτς που ασκεί κοινωνική κριτική, που δεν επισημαίνει απλώς τα κακό σκήμενα, μα δείχνει και τον δρόμο για την εξάλληψή τους, που αναδείχνει τον ρόλο της κοινότητας, που παντρεύει το προσωπικό με το συλλογικό και ενίοτε το προσωπικό όταν υπάρχει ανάγκη υποχωρεί έναντι του συλλογικού και του ανθρώπινου. Κάπως έτσι το λέει και ο δικός μας ο Λιβαδίτης. Λέει ο Λιβαδίτης, η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Αυτό γίνεται και στο τραγούδι της Κάρλατ στην ταινία. Κατά την ταπεινή μας γνώμη είναι ένα κινηματογραφικό διαμάντι. Η ταινία μας πηγαίνει στη Γλασκόβη στα 1987. Η Κάρλα μπαίνει σε ένα λεωφορείο χωρίς να κόψει εισιτήριο. Δεν έχει λεφτά για να κόψει εισιτήριο. Είναι πρόσφυγας. Είναι πρόσφυγας από την Ικαράγουα. Στην πατρίδα της, η Κόντρας, χρηματοδοτούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πράγμα καθόλου παράξενο, χρηματοδοτήθηκαν για να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση των Σαντινίστας. Σκότωσαν μέλη της οικογένειάς της, συνέλαβαν τον φίλο της, αυτή το σκασε. Κατάφερε και το σκασε. Και κρυμμένη έβλεπε πώς τον βασάνιζαν. Το έσπασαν την σπονδυλική στήλη και του κόψαν τη γλώσσα. Και από τότε έχει εφιάλτες και κάνει απόπειρε αυτοκτονία. Στο λεωφορείο μπαίνει ο ελεγκτής. Ανακαλύπτει πως η Κάρλα δεν έχει εισιτήριο. Θέλει να φωνάξει την αστυνομία για να συλληφθεί η Κάρλα. Ο οδηγό τότε του λεωφορείου βγάζει εισιτήριο για κένη. Ο ελεγκτή είναι ανένδοτο. Επιμένει να φωνάξει την αστυνομία. Και τότε τι κάνει ο οδηγό. Τη ανοίγει την πόρτα, η Κάρλα πηδάει έξω από το λεωφορείο και αμέσω κλείνει την πόρτα ώστε ο ελεγκτή να εγκλωβιστεί στο λεωφορείο και να μην μπορέσει να την ακολουθήσει. Γι' του την πράξη ο οδηγό τιμωρείται από την εταιρεία ε, με πάυση εργασίας για μια εβδομάδα. Η Κάρλα επιστρέφει, τον βρίσκει για να τον ευχαριστήσει, γνωρίζονται καλύτερα και ένα ειδήλιο ξεκινάει ανάμεσά τους. Ο οδηγός, ο Τζόρτζ, την συμπαραστέκεται, της βρίσκει σπίτι, την σώζει από την αυτοκτονία. Χωρίζει με τη φίλη του, την ερωτεύεται δηλαδή είχε μακροχρόνια σχέση, χωρίζει με τη φίλη του, προκαλεί την απόλυσή του και με τα λίγα λεφτά της λιγοστές οικονομίας του αγοράζει δύο εισιτήρια για να πάνε και πηγαίνουν μαζί στην Ικαράγουα. Στην Ικαράγουα συναντούν έναν Αμερικανό, τον Bradley, ο οποίος Αμερικανός ήταν πρώην πράκτορα στη CIA, που όμως μεταστράφηκε και έγινε μέλος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό βέβαια στην πραγματική ζωή. Όλοι μαζί αρχίζουν, και οι τρεις δηλαδή, αρχίζουν να αναζητούν τον αγνοούμενο πρώην σύντροφο της Κάρλα, τον βρίσκουν κάποια στιγμή και η Κάρλα αποφασίζει να μείνει μαζί του, με τον παλιό αγαπημένο δηλαδή, δεν τον παρατάει. Εδώ είναι ακριβώς που ο έρωτας και το προσωπικό δεν υπερισχύει έναντι του συλλογικού και του ανθρώπινου. Στην ταινία ξεδιπλώνονται θέματα πανανθρώπινα και σήμερα άκρος επίκαιρα. Ιμπεριαλισμός, μυστικές υπηρεσίες, δικαιώματα των λαών για να έχουν πατρίδα και τα πληρώνουν με εκατόμπες νεκρών. Παντρεύεται το συλλογικό στην ταινία με το προσωπικό. Δεν είναι μόνο πως οι Ηνωμένε με τους ντόπιου συνεργάτε τους τσάκισαν μια επανάσταση λαϊκή. Είναι πως το τσάκισμα η ομή παρέμβαση έξωθεν προκάλεσε και προσωπικά τραύματα και εμπλουτίζει την ταινία ο Λόουτς με λαϊκό χιούμορ και απίστευτη ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Για τον Τζόρτζ, τον οδηγό, το κίνητρο, ο έρωτας είναι η αιτία, δεν είναι η πολιτική στράτευση. Μα εδώ που τα λέμε, όπως είπε και κάποιος μεγάλος, ο έρωτας είναι επαναστατικός, όπως και η επανάσταση είναι ερωτική. Ξεπερνά λοιπόν τα εμπόδια της γλώσσας, τις πολιτισμικές διαφορές αποκτά θερμή σχέση με τους στρατιώτες του Σαντινίστας και με τους ντόπιου χωρικούς. Όταν όμως ε, γίνεται μια ανοιχτερινή επίθεση, οι κόντρα, δηλαδή επιτίθενται σε ένα χωριό και το πνίγουν στο αίμα, τότε συνειδητοποιεί ότι από μόνο του ο έρωτας δεν μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές που προκαλεί ο πόλεμος. Βλέποντας την ταινία, το μυαλό γυρνάει πίσω, στα δικά μας, στα 213 στον Θανάση από το Περιστέρι, που έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα, καθώς προσπαθούσε να βγει από το τρόλεϊ, επειδή ο ελεγκτή τον συνέλαβε να μην έχει εισιτήριο. Ήταν παραμονέ 15 Αυγούστου του 2013. Οι συνεπιβάτε του θανάσι προη... προθυμοποιήθηκαν να πληρώσουν αυτή το εισιτήριο. Είναι, είναι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη των φτωχών που κρατιέται από τις χειρολαβές των λεωφορείων που αγνοεί, γι' αυτό και αλληδωρεί η Λένα Διβάνη, αν θυμάστε, η συγγραφέα και πρώην καθηγητή στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εκείνο τον καιρό έγραψε στο Twitter συμπέρασμα. Οι ελεγκτέ δεν πρέπει να κάνουν τη δουλειά του, γιατί κάποιο τζαμπατζή μπορεί να πηδήξει έξω από το όχημα. Λογικό. Αυτό είπε η Διβάνη. Αυτό βρήκε να πει δηλαδή. Όμω οι συγγραφή οι καλλιτέχνε, γενικά οι διανοούμενοι, όταν κάνουν τέχνη αληθινή, συντάσσονται με τον λαό και τις πληγές του, με τους αιγιάνιδες αυτού του τόπου, αυτού του κόσμου, όχι με τους εμβέριδες. Τότε στο ίδιο μήκο κύματο, ο αρμόδιος υπουργό και σήμερα συνεχίζει να είναι υπουργό, δήλωσε στη Βουλή. Μα ενδιαφέρει όλοι να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το φαινόμενο των τζαμπατζίδων. Δεν ξέρω αν είδε την ταινία ο κ. Χατζητάκη. Ήταν τότε υπουργό, σε άλλο υπουργό, αρμόδιο υπουργό, και σήμερα είναι σε άλλο υπουργείο. Θα έδινε τον τίτλο Ένα οδηγό ερωτεύτηκε μια τζαμπατζού, και θα άλλαζε πλευρό. Ο υπουργό δεν διάβασε τον Αριστοτέλη, τον δικό μα, τον δικό μα τον Αριστοτέλη, που έλεγε ο Αριστοτέλη, πω δεν είναι τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων και ο Ανατόλ Ο νόμος στην μεγαλοπρεπή του ισότητα απαγορεύει το ίδιο στους πλούσιους όπως και στους φτωχούς να κοιμούνται κάτω από τα γεφύρια ή στις παραλίες, να ζητιανεύουν στους δρόμους και να κλέβουν ψωμί. Θα μπορούσαμε εμείς να προσθέσουμε, να προσλαμβάνουν καλούς δικηγόρους και να παραγράφονται τα δικήματά τους και να μην πληρώνουν εισιτήριο στα τρόλη. Η ταινία έχει διάρκεια 127 λεπτά. Το σενάριο είναι του Πολ η μουσική είναι εξαιρετική με σωστές δόσει της μουσική των τόπιων. Είναι του George Fenton, πρωταγωνιστούν Robert Carlyle, ο Ιάνκα Καμπέτζα